You thinking the next hit, holding on to treasures, lusting after pleasures. I become addicted to this feeling under pressure. I get plenty loot these days, I swear I never let up. It's embedded in my genetics, like nice clothes and seeing where the night goes. Νίκο! Τι κάνεις, Αγγελική? Καλά, εσύ. Καλά είσαι. Καλά. Καλώς ήρθες στο κατάστημα του Σνικερικές, στο Golden Hall. Καλώς σας βρήκα. Πώς φαίνεται, γιατί βλέπω, κοιτάς. Κοιτάζω. Μπορώ να κάνω αλλιώς, εδώ μέσα. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο εδώ μέσα από το να κοιτάζεις. Όχι βέβαια. Και να ψωνίζεις. Και είναι και ο χώρος εδώ τώρα. Είναι και το στο ναι, στήσου. Ναι, ισχύει αυτό. Τι κοιτάς τώρα, τι έχει πιάσει το μάτι σου? Τα πάντα. Τι ξεχωρίζεις τώρα εσύ, ακριβώς? Μ' αρέσουν όλα. Οι φανέλες, αυτές είναι του ισορροπιστή. Ναι, ναι, μου θυμίζουν ισορροπιστή αυτές. Μου θυμίζουν ισορροπιστή. Μου θυμίζουν ισορροπιστή, ναι. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ όμως στο ότι είσαι ο τρίτος Ευρωπαίος και ο πρώτος Έλληνας που έχει φτιάξει το καπέλο, η New Era το σχεδιά. Εσύ βασικά το έχεις σχεδιάσει για την New Era. Θα να μου πεις γι' αυτό. 2007 η New Era κάνει ένα πολύ πολύ μεγάλο rebranding του προϊόντος και κάνει στην Ευρώπη ένα project το οποίο το ονομάζει Capture the Flag. Εκεί διαλέγει τρεις Ευρωπαίους, μεταξύ αυτών και εμένα. Νομίζω ένας ήταν ο Μπέκαμ. Δεν θυμάμαι τώρα τους υπόλοιπους, αλλά θυμάμαι ότι έρχεται μια πρόταση κάποια στιγμή τότε να φτιάξω το δικό μου καπέλο. Και μπαίνω σε μια διαδικασία παραγωγής με την ομάδα της New Era στην Αμερική να κάνουμε ένα καπέλο μοναδικό, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε πολλές διαφορετικές έτσι, αγορές. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την Νέα Υόρκη, την Ατλάντα, το Λονδίνο, το Τόκιο και πολλές άλλες έτσι, πόλεις ανά τον κόσμο. Ένα καπέλο το οποίο ήταν limited edition σε πολύ πολύ λίγα κομμάτια. Θυμάμαι και την τιμή του, έκανε $180. Θυμάμαι και το κουτί του, είχε ένα σημαίνιο κουτί με ένα καθρέπτη μέσα. Φανταστικό, με βελούδινο τέλος πάντων. Με βελούδινη βάση για να μπαίνει πάνω το καπέλο. Φανταστικό. Και ένα καπέλο το οποίο μπροστά έχει το NIVO χρυσοκεντητό αυτό και από πίσω το σήμα του Family The Label. Τι εποχές έχει ζήσει, τις καλύτερες εποχές έχει ζήσει και όσον αφορά τη μουσική γενικότερα, αλλά και τη μόδα. Πάμε να κάτσουμε λίγο στο σαλόνι να τα πούμε. Έρχομαι, πήγαινε και έρχομαι. Έχει ζήσει τα πιο ωραία χρόνια του hip-hop. Τέλη 90s, αρχές 2000. Της μουσικής γενικότερα και ειδικότερα, θα έλεγα. Για πες μου λίγο για τα χρόνια και πώς έχουν αλλάξει, πώς έχει αλλάξει η μουσική από τότε ως σήμερα, όσο αφορά το hip-hop. Έχει αλλάξει ο τρόπος παραγωγής. Εκείνη την εποχή είχαμε και αρκετά έτσι, διαφορετική διαδικασία και προσέγγιση με live μουσικούς, με live όργανα κτλ. Ένα μακροχρόνια sessions. Θυμάμαι το La Sagrada Familia ότι κάναμε σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο για να το ολοκληρώσουμε στο στούντιο. Σήμερα οι παραγωγές έχουν αυτοματοποιηθεί σε ένα βαθμό και αυτό χαρακτηρίζει όχι μόνο τη μουσική, χαρακτηρίζει και την εποχή μας, ότι όλα είναι πολύ πολύ γρήγορα. Ναι, από, ναι, ναι, από την παραγωγή του προϊόντος μέχρι και την ημερομηνία χρήσης και κατανάλωσης του προϊόντος. Βγαίνει ένα τραγούδι και σε 15 μέρες θεωρείται παλιό, έχει υπερκαταναλωθεί. Το έχει ακούσει μέσα από αυτά τα social media που λες και από τις πλατφόρμες τέλος πάντων που είναι τόσο εύχρηστες και εύκολες να τις χρησιμοποιήσεις και να τις βρεις παντού, να τα ακούσει όλος ο κόσμος πια, σε όλο τον πλανήτη. Τότε οι Going Through έκαναν μια καινοτομία στο χώρο, έτσι. Ουσιαστικά συνέδεσαν το hip hop με το λαϊκό τραγούδι. Με τα πώς υπόλοιπα. Αντιμετώπισε, βασικά θέλω να πεις πώς αντιμετώπισε το hip hop community τότε. Ήταν πολύ πολύ δύσκολο. Αλλά δεν το έκανε μόνο με το hip hop τραγούδι. Δηλαδή ουσιαστικά εγώ παρατηρούσα πάντοτε το αμερικανικό. Hip-hop και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι Αμερικάνοι παραγωγοί. Έβλεπα από πολύ πολύ νωρίς, κατάλαβα ότι το hip-hop προσπαθεί να έχει τα στοιχεία της εσωστρέφειας, ότι είναι κάτι κλειστό, τέλος πάντων, έχει δικό του κώδικα, αλλά από την άλλη έβλεπα ότι υπάρχει μία ανάγκη εξωστρέφειας, γι' αυτό και το hip-hop δανειζόταν συνεχώς πράγματα από άλλες κουλτούρες, από άλλες μόδες γενικότερα, από άλλες μουσικές. Συνεργαζόταν
με καλλιτέχνες ετερόκλητους από άλλα μουσικά είδη. Οπότε αυτό ήταν και κάτι το οποίο εμένα με ιντρίγκαρε από την αρχή ως διαδικασία, ως ιδέα αν θέλεις, και διαδικασία στη συνέχεια. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η πρώτη προσπάθεια εκεί γύρω στο 98, που είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι εκείνη την εποχή πέσαν να μας φάνε όλοι, όλες οι ομάδες hip hop και όλοι οι φίλοι, όλοι αυτοί τέλος πάντων με τους οποίους συναναστρεφόμασταν τότε στο Φολί, που θυμάσαι. Στο Φολί που με πήγαινε η μάνα μου 14 χρονών. Εκείνη λοιπόν την εποχή, ναι, ήταν πολύ πολύ δύσκολο να καταλάβουν ότι η μουσική χρειάζεται κάτι καινούριο, ένα καινούριο χρειάζεται στοιχείο. Καινούργια στοιχεία, χρειάζεται να δει με μια διάθεση εξωστρέφειας όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα έξω, να τα πάρει και να τα αφομοιώσει στο δικό της χαρακτήρα, στη δική της προσωπικότητα και να τα κάνει κάτι καινούργιο. Το στυλ σου είναι διαφορετικό στην καθημερινότητα από ό,τι πάνω στη σκηνή? Εννοείς ότι... Είναι λίγο πιο, ίσως να είναι λίγο πιο fancy πάνω στη σκηνή ή όχι? Ναι, γενικά νομίζω ότι στη σκηνή έχεις την ευκαιρία και είναι και η πρόκληση, αν θέλεις. Η σκηνή είναι μια πρόκληση να παρουσιάσεις τον εαυτό σου έτσι όπως δεν θα τολμούσες να τον παρουσιάσεις σε μια απλή καθημερινή, τέλος πάντων. Κατάλαβα. Λοιπόν, παρουσία σου, ας πούμε. Δηλαδή να πας κάπου και να... Είσαι λίγο πιο extreme. Ναι, ναι. Θέλω να μου διαλέξεις λοιπόν ένα outfit, το οποίο θα το φοράγεις πάνω στη σκηνή. Πάμε να κάνεις μια βόλτα μας στο κατάστημα. Και αυτά που φοράω αυτή τη στιγμή θα τα φορούσα πάνω στη σκηνή. Θα τα φόραγες, ναι, φυσικά. Ωραία, minimal. Φυσικά. Άρα θα συνδύαζα με... Πάμε. Με κάτι. Για πες μου, τι έχεις δει? Λοιπόν, κοίταξε. Για σημειολογικούς λόγους, ναι, που έχουν να κάνουν και με την τοπωνυμία, τέλος πάντων, θα φορούσα αυτήν εδώ. Brooklyn. Όχι μόνο επειδή μου αρέσουν τα μαύρα και γενικά στη σκηνή γράφουν πολύ ιδιαίτερα, αλλά επειδή το Brooklyn είναι μια πόλη που την έχω αγαπήσει πολύ, έχει πολύ μουσική, έχει δισκάδικα που είναι ένας χώρος ιερός για τους DJs και τους ανθρώπους που αγαπάνε τη μουσική. Και είναι και μια ομάδα που... Durant. Την έχω... Ιστορία. Ναι, που την έχω... Και με τι το συνδυάζεις, με τι παντελόνι, σορτσάκι, έχεις δει κάτι? Πάμε από εκεί. Πάμε, φανταστικό σορτσάκι. Και να πάμε μετά εδώ, στους δικούς μας. Γεια σας, τον κούμπο. Στην οικογένεια. Υπάρχει και σε μπορντό αυτό, να ξέρετε. Θα το έχω στο μυαλό μου, θα το έχω στο υπόψη μου. Θα το προτιμήσω σε μαύρο σε αυτή τη φάση, έτσι. Ναι. Κλασικό, ωραίο. Και πατούμενο. Πατούμενα. Πατούμενα. Α, για να αλλάζεις. Μπασκετικό. Μάντεψε. Μη μου πεις Γιάννη Αντετοκούνμπο πάλι. Για πες, αυτό. Υποστηρίζουμε τους δικούς μας. Καλά, φυσικά. Τον κολλητό σου. Τον κολλητό. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ναι, νομίζω ότι... Μίνιμαλ, ότι ταιριάζει. Δεν θα το έλεγα minimal. Όχι. Έχει λεπτομέρειες ωραίες. Ναι, έχει για να πω είναι αυτό. Έχει μια... Τα χρώματα είναι minimal. Ναι, έχει μια σοβαρή λεπτομέρεια τέλος πάντων. Όλα τα προϊόντα αυτά έχουν σοβαρές λεπτομέρειες που... Και δεν προστατεύει. Αν καθίσεις να ασχοληθείς έτσι και να τα ψάξεις, θα καταλάβεις ότι τίποτα δεν είναι απλό, τίποτα δεν έχει γίνει στην τύχη. Και τι θα φορέσεις, τι έχεις επιλέξει για καθημερινό outfit? Look. Πρέπει να τα βγάλω αυτά. Μ' αρέσουν τόσο πολύ. Ναι, αλλά να μας χάσει λίγο το μοντέλο. Λίγο. Είδα κάτι. Ωραία. Που μπορεί να... Ναι, που μπορεί να σ' αρέσει. Ωραία, πάμε να το δοκιμάσεις. Κόκκινο, μαύρο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός. Παναχαϊκή. Τι ωραία μπλούζα αυτή, Jordan. Σ' αρέσει, Πολύ μ' αρέσει. Σου αρέσουν γενικά τα μονόχρωμα, έχω παρατηρήσει, ή κάνω λάθος? Προσπαθώ να διαφοροποιήσω το στυλ μου από τον ισορροπιστή. Που... Για να κάνετε contrast. Ναι, όχι, αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν τα μονόχρωμα. Μ' αρέσει πολύ το μαύρο χρώμα και το λευκό χρώμα. Και μ' αρέσει γενικότερα... μ' αρέσουν οι λεπτομέρειες. Ναι. Δηλαδή μπορεί να φορέσω
να ντυθώ, να φορέσω μαύρο, μαύρο πάνω κάτω και να φορέσω μια λεπτομέρεια που να. Μα είδα τα Air Force σου πριν που έχουν πάνω τα καλλιστά. Ναι, 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 ναι. Τα Air Force τα συγκεκριμένα τα έχω πάρει τη Νέα Υόρκη και είναι. Συλλεκτικά τύπου. Είναι συλλεκτικά και είναι τύπου φίδι, κροκοδιλέτο. Ναι, ναι, κροκό, φανταστικό. Έχουμε και παιδικά εδώ, θέλω να σου πω. Ναι. Και εσύ ξέρω ότι έχει μια κόρη 5 χρονών. Ναι, 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 ναι. Πώς θα την έντυνε. Έχω πάψει να ντύνω την κόρη μου εγώ, παιδιά. Και την ντύνετε μόνη της. Να ξέρετε ότι είμαστε στη φάση που διαλέγουμε μόνοι μας. Και εγώ τα έκανα αυτά. Ναι, 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 ναι. Μικρή. Δεν αφήνει πολλά περιθώρια να παρεύεις, εκτός αν υπάρχει, αν βιαζόμαστε και πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Όπου εκεί πλέον πρέπει να παρέμβει ένας μεγάλος για να πάμε τελειώνει, να κλείνει το θέμα. Πάμε να παρέμβεις εσύ τώρα και να μας πεις τι θα φόραγε. Πολύ ευχαριστώ. After pleasures, I become addicted to this feeling under pressure. I get plenty loot these days, I swear I never let up. It's embedded in my genetics like nice clothes. It's seeing where the night goes, leave me when the light's slow. I just get like light bulbs, attempted to right wrongs. I carry a light load, I travel the right road. Λοιπόν, κοίταξε. Εδώ. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Θα τα φορώ για όλα. Πολύ σοβαρό θέμα. Ναι. Ότι δεν έχετε πολλά ροζ. Αν ερχόταν δηλαδή σήμερα η Δέσποινα εδώ, νομίζω ότι δεν θα καθόταν ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο. Θα πήγαινε απέναντι, εκεί. Με τις τσάντες. Εκεί, όπου έχει ροζ. Δηλαδή, η Δέσποινα είναι ικανή να διαλέξει ένα ροζ τοίχο, ας πούμε, επειδή είναι ροζ. Δηλαδή, αυτό, το ροζ. Θέλουμε το ροζ. Νομίζω, λοιπόν, ότι κάπου εδώ και κάπου εδώ, και γενικά όλα αυτά εδώ που έχουν τα χρωματάκια, χρώματα και παιχνίδια κτλ. Οι τσάντες σίγουρα εδώ. Ναι. Οι τσάντες όλες αυτές κτλ. Σίγουρα θα, δεν θα μας αφήναν ανεπηρέαστους. να σου πω, είναι μια ερώτηση που θα σου κάνω που ταυτίζομαι κι εγώ. Όταν ήσουν μικρός και σε έβλεπαν να ντύνεσαι έτσι με, έχεις το δικό σου στυλ. Δεν ήμουν ποτέ μικρός. Δεν ήσουν ποτέ, κατευθείαν μεγάλος. Γίνηκα μεγάλος, ναι. σου λέγανε τι είναι αυτά που φοράς, σε κοιτάγανε περίεργα. Καλά, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι επηρεασμένος τότε από την εποχή του hip-hop, Run DMC και όλα αυτά τα πράγματα που ακούγαμε στα 80s ότι, και στα 90s ότι πήγαμε στο σχολείο χωρίς κορδόνια. Ναι, έβλεπα, ας πούμε. Πήγαινες εσύ ή το παπούτσι μόνο του πήγαινε? Πήγαινε το παπούτσι και μετά, μετά εσύ ακόμη. Πήγαινα και εγώ. με πολύ φαρδιά ρούχα, ναι. με καπέλα, με κάτι φόρμες, 3 νούμερα μεγαλύτερες. Ναι. Και ήμουν τυχερός, θέλω να πω ότι ήμουν πολύ πολύ τυχερός, γιατί η οικογένειά μου από την πλευρά της μητέρας μου, δηλαδή τα αδέρφια της και η γιαγιά μου, η μητέρα της, ήταν στην Αμερική όλα αυτά τα χρόνια και σου στέλνανε. Είχα πρόσβαση, δηλαδή δεν χρειαζόταν να πάω να αγοράσω ένα τζιν 3 νούμερο μεγαλύτερο για να φορέσω φαρτί παντελόνι. Το πρώτο sneaker θέλω να σκεφτείς. Ποιο ήταν το πρώτο sneaker που είχες αγοράσει εσύ ή γονείς σου? Το πρώτο sneaker είχα φαγωθεί να αγοράσω μικρό θυμάμαι πιτσιρικάς και αυτό το βλέπω σήμερα ακόμα σε κάποια πιτσιρίκια. Είχα φαγωθεί να αγοράσω ποδοσφαιρικά παπούτσια εξάταπα με καρφιά από κάτω κανονικά για να πηγαίνω στο σχολείο με αυτά, ας πούμε, γιατί κάπως έτσι την είχα δει. Εντάξει, προφανές ήταν και πολύ πολύ. Δεν ήταν καθόλου πρακτικό να πηγαίνω με 6 καρφιά προφανώς στο σχολείο. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν Nike το πρώτο μου. Το πρώτο μου ζευγάρι παπούτσια και μάλιστα ήταν ένα τέτοιο τύπου. Blazer, ένα blazer. Χαμηλό ή ψηλό, θυμάσαι? Θυμάμαι ότι ήταν χαμηλό. Ναι. Μου το είχε φέρει η γιαγιά μου από την Αμερική και το θεωρούσα εκείνη την εποχή πάρα πολύ Banal. Ξένο και κακόγουστο Banal. Και ξένο τέλος πάντων σε σχέση με την αισθητική που επικρατούσε εκείνη την εποχή, ας πούμε, στα σχολεία, οι συμμαθητές κτλ. Πολύ ξένο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φοβόμουν να το φορέσω, ντρεπόμουν να το φορέσω και δεν το φορούσα ιδιαίτερος. Το φορούσα με το ζόρι. Ναι. Και σήμερα κυνηγάμε να βρούμε το νούμερό μας. Ναι. Θέλω να μου πεις για τα μελλοντικά σου σχέδια, πλάνα, τι ετοιμάζεις. Αφού ολοκληρώσαμε με τον Νίκο, με τον ισορροπιστή, ολοκληρώσαμε going through ισορροπιστής μια σειρά από συναυλίες μέσα στο καλοκαίρι και κάποιες εμφανίσεις που κάναμε στο Σάσα στην Παραλιακή. Τώρα ουσιαστικά ανασκουμπωνόμαστε για να ολοκληρώσουμε 2 singles που έχουμε στα σκαριά. Είμαστε στο στούντιο δηλαδή αυτή την περίοδο, ετοιμάζουμε 2 singles, το ένα δίπλα στο άλλο και παράλληλα έχουμε έτοιμο ένα release που θα κάνουμε
κοντά στα Χριστούγεννα, εκεί κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων, θα επανακυκλοφορήσουμε το La Sagrada Familia σε χρυσό βινίλιο, το οποίο θα βγει όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, θα βγει σε όλο τον κόσμο. Είναι μια κίνηση που τη χρωστάμε και στον εαυτό μας, αλλά κυρίως στους fans της μουσικής και της μουσικής μας, για να δώσουμε την υπεραξία όχι μόνο στο προϊόν, στο brand που λέγεται Going Through, αλλά στη μουσική την ίδια αυτή καθ' αυτή. Ναι. Και ήθελα να σου κάνω και μια τελευταία, όχι ερώτηση, κάτι το οποίο είχα ακούσει σε μια συνέντευξή σου. Όσο αφορά ότι είχες αναφέρει για τους Going Through ότι δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Που είναι και πάρα πολύ σωστό βέβαια, γιατί οι Going Through είναι ένα συγκρότημα. Δεν θέλουν, είχα πει, να προσαρμοστούν. Γιατί κοίταξε, όλα αυτά τα χρόνια, σκέψου ότι οι Going Through υπάρχουν 30 χρόνια δισκογραφικά. Ξεκινήσαμε το 1994 με το πρώτο μας single και σήμερα έχουμε 2022. Είμαστε σχεδόν 30 χρόνια σε αυτό το industry. Έχουμε περάσει ουσιαστικά τρεις δεκαετίες. Μέσα σε αυτές τις τρεις δεκαετίες έχουμε αλλάξει αρκετές φορές τον ήχο μας και έχουμε προσαρμόσει τον ήχο μας στις εποχές και στις αλλαγές της. Η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες αλλαγές που έχουν σχέση με την trap και το λυρικό της περιεχόμενο ήταν από την αρχή πολύ πολύ μακριά και από τα standard μας, αλλά κυρίως από την προσωπικότητα των Going Through, που είναι πολύ συγκεκριμένη και έχει ένα ειδικό βάρος και ένα ειδικό περιεχόμενο. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε αλλαγές σε αυτό τουλάχιστον το επίπεδο, γιατί και μεγαλώνοντας έχουμε πλέον αλλάξει σαν άνθρωποι, έχουμε άλλα δεδομένα, έχουμε παιδιά και εκτός από αυτό έχουμε και μια διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα, πράγμα το οποίο μας εμποδίζει, με μεγάλα και κεφαλαία γράμματα μας εμποδίζει να συμμετέχουμε σε όλο αυτό το πράγμα και να είμαστε μέρος του. Και έτσι να παραμείνετε. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από τους Going Through. Ήμουνα μικρή, 14 ετών, τον έβλεπα στο Street Beat, στο MAD, και μετά με πήγαινε η μαμά μου στο φωλή. Οπότε γυρνώντας πίσω. Ήσουν πόσο, 15 ήσουν. Να, το δοκοτώσω. 15 ήταν η μαμά σου. Ναι, 15 η μαμά. Σαβανά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω να τα ξαναπούμε. Ναι, εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, παιδιά. Στα παιδιά εδώ. Να πας να ψωνίσεις τώρα, γιατί είσαι το δώρο σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Πάμε να ψωνίσουμε. Και θα τα ξαναπούμε. Ναι. Πάμε I trip floss and plenty big. I don't want no bust down wrist. I'd rather save my innocence. Miss when we would Kool-Aid sip. Cops outside the church and shit. Niggas out here in the field, they pull it off the hip and empty clip. I'm talking cryptic, telling me we bought a bigger grip. Pops is playing a fetus scene on the bigger, better things. I'm in the classroom cutting up, acting like the bigger kids. My hood was really everything. The bros was more than tenants here. I was barely tenant shit. Could they kick up flip for shit? Just